το θέλω μη λένε σε φύλλα με πιο δυνατά. Έλα Γιάννα, έλα Γιάννα, πιο δυνατά σου λέω. Έλα σου είπα, αγάπη, αγάπη, δυνατά. Πιο δυνατά σου λέω, θέλω να με κρατάς και να χορεύουμε σε πολύ ωραίους δίσκο ρυθμούς. Πάντα σε ρυθμούς λοιπόν, δίσκο. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα μας έχει σημαδέψει, δεν το συζητάω. Για ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει όλοι, το έχουμε χορέψει όλοι. Και αλλά... θα το χορέψουμε όμως πολύ καλύτερα, ναι, το Σάββατο. Ναι, αλλά πριν πάω να χορέψω, πριν, ναι, θέλω να μιλήσω και με την ίδια την τραγουδίστρια που την έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Μπέση, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Λεωνίδα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, θα χορέψουμε πολύ δυνατά, έτσι, είσαι να έτοιμη? Να πούμε χρονιά πολλά, καλή χρονιά, μια και δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Να είσαι καλά, πάλι. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία και υγεία, χαμόγελα, αισιοδοξία, πάθος με ό,τι κάνουμε, γιατί χωρίς αυτή τη λέξη τίποτα δεν έχει αποτέλεσμα. Σωστά. Και εσύ έχεις δείξει ότι έχεις πολύ πάθος με τη δουλειά σου και αγάπη. Όπου... Κοίτα, δεν έχω δει πιο ναζιάρα γυναίκα. Δηλαδή, πραγματικά τη χαίρομαι. Σε χαίρομαι πραγματικά, Μπέση, όταν σε βλέπω στην τηλεόραση, στα social γενικά που κινείσαι. Και τις συμμετοχές σου σε παιχνίδια. Και λέω φοβερά, αυτή η γυναίκα είναι γεννημένη για χορό, πρόζα και τραγούδι. Μόνο γι' αυτό. Ίσως για musical άμα τα μαζέψουμε. Και μια, μπράβο, ναι. Να τα... Έχεις συμμετάσχει σε κάποιο musical, λοιπόν. Ετοιμάζεις, μάλιστα. Ναι, ετοιμάζω και είσαστε σχεδόν οι πρώτοι που το ακούτε. Ωραία, ευχαριστούμε. Ετοιμάζω ένα musical που θα έχει να κάνει με τη ζωή μιας μεγάλης Αμερικάνας ηθοποιού που ενίοτε έχει παίζει. Πειράζει να το πω, ας το πω, δεν βαριέται. Όχι, καθόλου. Ετοιμάζω να κάνω τη ζωή της Betty Midler. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία προσωπικότητα που είναι και εκείνη η ναζιάρα. Βέβαια. Τι όμορφα. Πρώτο Θεός, ελπίζω να φτάσει στο τέλος και να το ευχηθούμε, λοιπόν, όσοι τα ακούτε. Να το ευχηθούμε όλοι μαζί να γίνει. Μακάρι. Ευχόμαστε καλύτερα. Ωραία. Πριν την Betty Midler όμως, σκέφτομαι να έρθω μια βόλτα μέχρι την κόρη. Νομίζω ότι είναι έντυπη. Σιγά. Πόση απόσταση να έχει το βέλο εδώ με την Betty Midler και με τη δίσκο σαφάρι που θα είσαι το Σάββατο, έτσι? Ναι, ακριβώς. Θα έρθω να κάνω σαφάρι και να σας πάρω όλους μαζί μου σε ρυθμούς δίσκο, όπως είπατε. Έχω πάρα πολλά τραγούδια διασκευές δίσκο και όχι μόνο. Δεν είναι όλα διασκευές. Ναι, έχεις και δικά σου. Έχουμε το Μικαλάτι, ας πούμε, το οποίο αγαπάνε παντού και δεν είναι διασκευή. Και αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τους ιδιοκτήτες της δίσκο για την πρόσκληση. Τον Νίκο τον Δημητρίου, τον DJ που θα είναι μαζί μας με τον Κώστα Αλεξίου. Α, θα είναι και ο Νίκος, μέσω, ναι. Μέσω αυτών ήρθα εγώ στην δίσκο και θα έρθω. Θα έρθω και δεν θα θέλω να φύγω, έχω μια διάθεση. Με αυτό βλέπουμε κι εμείς. Πάντως βλέπω, Μπέση, ότι πάρα πολλά παιδιά, νέα DJs, παραγωγή, έχουν ασχοληθεί και κάνουν παλιά σου τραγούδια, καινούργια ρεμιξάκια. Remake, ναι. Τα οποία είναι πάρα πολύ επιτυχημένα και νομίζω ότι όποτε παίζονται γενικότερα στα μαγαζιά που πάει ο κόσμος να διασκεδάσει, έχουν και την ανάλογη ανταπόκριση. Δηλαδή βλέπω ότι τα αγαπάει ο κόσμος. Ξέρεις, το Μια Θάλασσα Γαλάζια με το DJ Concept έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα θα τσιγκλίσω και τον Νίκο να μου κάνει μια διασκευή. Να τον τσιγκλίσεις τον Νίκο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε και ξέρεις, προσωπικά με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όταν ακόμα ήταν DJ εκείνος στη βίντεο και εγώ στην ABC. Στην ABC που έχω ξεκινήσει να τραγουδάω από εκεί στην Πατησίων. Ναι. Κοίτα ένα κοινό που έχουμε, από εκεί ξεκίνησα εγώ. Είδες, δηλαδή πραγματικά. Με και... τον Παπασταματίου αφεντικό. Ακριβώς. Να λοιπόν, ορίστε τα ωραία. Καλά, μιλάμε τότε για χρονιές απίστευτες. Καλά, δεν πείτε χρονιά, αφήστε τα χρόνια, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Και για την ακρίβεια έχω βάλει Μπέση να παίζει του Concept, όπως είπες, στο Μια Θάλασσα Γαλάζια, έτσι ακόμα λίγο από κάτω. Είναι πραγματικά υπέροχο. Και γενικότερα... Το Κορμί και Αλάτι περιμένω να γίνει η διασκευή. Τι έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι official, αλλά πάντως κάποιος κύριος Σάγκρα Μίξ βλέπω κυκλοφορεί. Α, ο Σάγκρα, ναι, είναι φίλος μου. Α, είναι official είναι αυτό. Φίλος μου. Πολύ ωραία. Έχει εντάξει κάνει αρκετά αυτός δικά μου. Κωστάκης ο Γραβάνης το όνομά του. Α, μάλιστα. Σάγκρα. Μάλιστα. Ναι, είναι φίλος μου χρόνια. Και βλέπω και ένα πολύ ωραίο, το «Θα αντισταθώ», το οποίο είδα να κυκλοφορεί τώρα τελευταία και είναι πολύ, αυτό πριν είναι πολύ φρέσκο.
Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει ένα remix που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Να μου το στείλετε. Λοιπόν, θα αντισταθώ από τον Νίκο Βίλα. Νίκος Βίλα Remix. Τώρα πλάκα κάνεις. Το θέλω σαν τρελή αυτό. Λοιπόν, τώρα μπορώ να το βάλω να παίξει κιόλας τώρα, αν θέλεις. Γιατί... Ναι, και να μου το στείλεις στο Viber. Και θα σου στείλω φυσικά. Ναι, ναι. Είναι... Ή στο WhatsApp. Ναι, ναι. Είναι... Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά ο Νίκο. Ξέρεις ότι οι μουσικές από όλα αυτά τις διασκευές από το δίσκο Έλα Ξανά είναι οι αυθεντικές που έχουν έρθει απ' έξω. Ναι. Από τους αντίστοιχους τραγουδιστές. Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Πολύ ναι, ναι, και είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά τώρα Μπέση Αργυράκη, παιδιά, τι να συζητάμε, έχει ξεχάσει πόσες επιτυχίες έχει κάνει. Δηλαδή, πραγματικά. Το... Έχω ξεχάσει και κάτι καλύτερο. Τι, πόσο χρονών είμαι. αυτό δεν λέγεται. Εμείς οι γυναίκες δεν λέμε ηλικίες. Μου το εξασφαλίσατε με την αγάπη σας. Έτσι, έτσι. Και να συνεχίσεις έτσι, είναι πολύ όμορφο αυτό το οποίο ζούμε. Και νομίζω ότι ήδη στη Disco Safari είναι sold out η κατάσταση. Δεν κάνω λάθος. Είναι sold out. Είναι προς επανάληψη. Για άκουσε λίγο, Μπέση, για άκουσε το λίγο. Ναι, για να το ακούσουμε. Πάρα πολύ, το κάνανε λίγο πιο σύγχρονο. Ναι, λοιπόν, εννοείται ότι το τραγούδι της Taylor Dane, το Tell It To My Heart, το original, έτσι δεν είναι? Και εδώ είναι βεβαίως με την Μπέση Αργυράκη, θα αντισταθώ. Το remix πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το άκουσα τυχαία ψάχνοντας τα τραγούδια σου. Και αν τα ακούσω και δυνατά θα είναι καλύτερα, γιατί τώρα από το τηλέφωνο δεν μπορώ να πιάσω ναι, όλο ακριβώς. Αυτό το παλμό. Όχι, η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή σε πληροφορία. Δηλαδή, έχω ακούσει τόσες και τόσες παραγωγές σε remix, η παραγωγή πραγματικά είναι προσεγμένη. Θα το ακούσεις και εσύ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Βίλα, όπως είπες. Έτσι, έτσι. Θα το ψάξω, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, Μπέση, λοιπόν, να ακούσουμε κάτι άλλο από σένα, θες να πεις στον κόσμο τι που θέλεις. Τι ώρα αρχίζουμε το... Στις 10:30 ξεκινάμε το Σάββατο. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, είναι sold out. Και το μαγαζί προσφέρει και πρωινό την άλλη μέρα. Ναι, βέβαια. Προφανώς. Προφανώς. Αχ, μην το λέμε αυτό και δεν ισχύει. Όχι, θα πούμε στα παιδιά να ισχύει. Θα πούμε στα παιδιά να ισχύει. Γι' αυτό δεν υπάρχει και το κατάλληλο πρωινό. Εγώ θα κοιτάξω να ξεκουραστώ την προηγούμενη. Έτσι, έτσι. Για να το εξασφαλίσω. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, οπότε με μεγάλη αγωνία σε περιμένουμε. Μεθαύριο μάλλον βράδυ. Μεθαύριο το Σάββατο το βράδυ. Και εγώ με μεγάλη χαρά θα σας συναντήσω. Στην Disco Safari. Για πολλές εκπλήξεις. Γιατί μην περιμένετε να πω μόνο τα δικά μου. Όχι βέβαια. Δεν θα αφήσω τίποτα και από, έτσι, και από τραγούδια, διασκευές, ξένα. Τέλεια. Φυσικά Dolly Parton. Και αυτή ήταν. Ήμουνα μεταξύ Betty Midler και Dolly Parton να κάνω. Φυσικά. Donna Summer, Gloria Gaynor. Εντάξει, τα κλασικά αυτό, ναι. Τώρα Anita Hero και τα λοιπά. Και It's a Raining Man. Τι έχει να γίνει. Όλη νεολαία. Όλη νεολαία. Θα είμαστε εκεί. Τέλεια, τέλεια. Τη γιαγιά της δίσκο. Αυτά. Δεν θα υπάρχει μόνο η γιαγιά της ροκ. Σημασία έχει η ομορφιά της ψυχής που λένε. Εκεί το πάμε τώρα. Έτσι, όχι, ξέρεις, έτσι είναι, έτσι, έτσι είναι, σε παρακαλώ. Είναι ουσιαστικό. Γιατί το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να δώσει ο ένας τον άλλον είναι αυτή η ομορφιά της ψυχής, της αγάπης που μπορεί να βγει και είναι ουσιαστική. Και αυτό το έχεις καταφέρει πάρα πολύ καλά.
Πραγματικά. Αυτό το κάνω και χωρίς να προσπαθώ. Έτσι, γιατί έτσι, είμαι αυτός μου. Φαίνεται. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος όταν είναι ο εαυτός του, κόβει δρόμο από το να ταλαιπωρεί και τους γύρω του και τον εαυτό του. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Να θυμίσουμε πάλι μια φορά ότι στα DEX θα είναι ο Κώστας Αλεξίου και για την ακρίβεια δεν θα είναι μόνο DEX. Από ό,τι ξέρω, ο Κώστας Αλεξίου είναι και βίντεο DJ, ο οποίος ό,τι παίζει το βλέπεις και σε οθόνη. Κάτι τώρα, αυτό θα το συζητήσουμε για να σας βάλω και εγώ να δείτε κάτι. Έχω μια έκπληξη. Α, πολύ ωραία. Και βεβαίως από ό,τι είπες και εσύ που δεν το ξέρω αυτό, θα είναι και ο Νίκος ο Δημητρίου εκεί. Μα εννοείται. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, οπότε μια χαρά κατάσταση. Θα το απολαύσουμε το Σάββατο το βράδυ στην Disco Safari. Μπες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε. Εύχομαι να αυξάνονται και να πληθύνονται οι ακροατές του σταθμού σας. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.